Να περάσουμε στην τελευταία που συμπίπτει με την εορτή των Χριστουγέννων η Κυριακή 20, αυτή. 25 Δεκεμβρίου που είναι η γέννηση του Χριστού και η τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου 2016. Η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο κατά Ματθαίον, στίχη 1-12. Το δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ειδού μάγια από Ανατολών παραγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες. Πού εστίν ο τεχθείς του βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομε γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή, είδομε πως γεννήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσε Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συναγών πάντα στους αρχηγείς και γραμματείς του λαού επινθάνει το πρευτό που ο Χριστός γεννάται. Είδε είπαν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας ούτω καργέγαπτε δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα ουδαμός ελαχίστη ή εν τίση γεμός εν Ιούδα εξού γαρξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέστε στους μάγους ή κρύβουσε παρ' αυτόν τον χρόνο του φαινομέρου αστέρος. Και πέμψα σε αυτού εις Βηθλεέμ, είπε: Παρευθέντε, ακριβώ εξετάσατε περί του πεδίου, επάνδε έβρετε, απαγγείλατε με, όπω καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Ακούσε δε Ρώδη, ο βασιλεύς εταράχθη και πάσε ρωσόλυμα. Οι δε που ακούσαντε του βασιλέου σε πορεύθησαν. Ακούσαντε δε του βασιλέου σε πορεύθησαν, και δου αστήρου ονίδων εν τη Ανατολή, προήγεν αυτού, έω ελθόν, έστε επάνω ο ίν το πεδίο. Ειδώντε δε τον αστέρα, χάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν, είδαν το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες που συγκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησευρούς αυτών προσύνηγαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν και χρηματιστέντες κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο δού ανεχώρησαν εις τη χώρα αυτών. Εδώ, σε αυτή την περικοπή, δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο, αγαπητοί Απόστολοι, επειδή είναι η Κυριακή που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού. Γι' αυτό θα αναφέρω μερικές προφητείες της Παλιάς Διαθήκης που προφητεύουν οι προφήτες γύρω από τη γέννηση του Χριστού. Προτού όμως αναφέρω αυτές τις προφητείες, ήθελα να τονίσω τους εξής λόγους. Ότι σε καμιά θρησκεία, σε καμιά φιλοσοφία, σε κανένα κοινωνικό σύστημα δεν υπάρχει έστω και μια προφητεία για κάποιο πρόσωπο που πρόκειται να γεννηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι βουδιστές δεν μπορούν να μας δείξουν έστω και μια προφητεία για τον Βούδα. Ομοίως και οι μουσουλμάνοι και αυτοί δεν μπορούν να μας δείξουν έστω μια προφητεία για τον Μωάμεθ. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία και η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Έτσι, η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι την Καινή Διαθήκη, θα δούμε όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσαν την λεπτομέρεια. Δια τούτο, ο Χριστός τη Μεγάλη Παρασκευή όταν ήταν επάνω στο Σταυρό γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχη 28-30 μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε ή να τελειωθεί η γραφή λέγει διψώ. Σαν είδε ο Χριστός ότι πλώρθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη για να εκπληρωθεί πέρα για πέρα και η πιο τελευταία λεπτομέρεια που ήταν για αυτόν είπε διψώ. Και αφού του έφεραν όξος ξύδι, όταν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεστε, που σημαίνει εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη. Ήθελε δηλαδή ο Χριστός να εκπληρωθεί η πιο τελευταία λεπτομέρεια που ήταν για αυτόν. Να εκπληρωθεί ο 68 ψαλμός, 22 στίχο που λέγει έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και στην δίψα μου υποτεσάμε όξος. Θα αναφέρω τώρα στη συνέχεια 10 προφητείες της Παλιάς Διαθήκης που προφητεύουν οι προφήτες γύρω από τη γέννηση του Χριστού.
Στο τρίτο κεφάλαιο Γένησης, 15 στίχο, βλέπουμε εκεί ότι μετά που ημάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και τους έβγαλε ο Θεός από το παράδεισο, λέγει εκεί στον διάβολο, στον όφιν που τους πλάνησε. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γενικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσει αυτό πτέρνα». Το χωρίον αυτό στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται Πρωτοβαγγέλιο. Και θέλει να πει εδώ ο Θεός ότι με την γέννηση, με το θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός θα συντρίψει το κράτος του διαβόλου. Στο 49 κεφάλαιο Γέννησης, ο Πατριάρχης Ιακώβ, βλέπουμε εκεί ότι μιλάει στα παιδιά του και για τον Ιούδα στο 10 στίχο λέγει: «Δε θα εκλείψει ηγούμενος από την εσφή σου μέχρι έρθει η προσδοκία των εθνών». Και η προσδοκία των εθνών ήταν η γέννηση του Χριστού. Στο 24 κεφάλαιο Αριθμοί, 17 στίχο, προφητεύεται εκεί η γέννηση του Χριστού σαν αστέρι λαμπερό. «Ανατελεί άστρον εξ Ακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ και προνομεύσει πάντας Ιωσήθ». Ένας μαθητής του προφήτου Ιερεμίου, ο Βαρούχ, στο 3 κεφάλαιο, 38 στίχο, προφητεύει και λέγει ότι ο Θεός φανερώθηκε στη γη και κάνει συναστροφή με τους ανθρώπους. Όφθη ο Θεός επί της γης και της ανθρώπης συναναστράφει. Στο δεύτερο ψαλμό, 7 στίχο, βλέπουμε εκεί ότι ο ίδιος ο Χριστός προλέγει τη γέννησή του από το Θεό Πατέρα. «Διαγγέλων το πρόσθεμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα για γενικάσαι». Στο 71 ψαλμό, 10 στίχο, προφητεύονται εκεί τα δώρα που προσφέρουν οι μάγοι στον νεογέννητο βασιλιά Χριστό. «Δώρα, βασιλείς και άρχοντες θα έρθουν να προσφέρουν δώρα σε σένα τον νεογέννητο βασιλιά Χριστό». Ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο, 14 στίχο, προφητεύει την υπερφυσική γέννηση του Κύριου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένων Μαρία. «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξεται ιών και καλέσωσε το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμών ο Θεός». Και αυτή την προφητεία του Ισαΐου την γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχη 22-23. Λέγει εκεί ο άγγελος τον Ιωσήφ: «Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί το αρθένι υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εγκαστρή» κλπ. Ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο 1ο στίχο προφητεύει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί από την Βηθλέμ την πόλη. «Και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαγίστη ή εν τίση γεμώσιν Ιούδα, εξού γαρεξελεύστε ηγούμενος ως της ποιμανή το λαόμο των Ισραήλ». Και αυτή την προφητεία την γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος αυτήν την περικοπή στο 2ο κεφάλαιο 6 στίχο. «Όταν οι μάγοι πήγαν στα Ιερουσαλήμα και είπαν πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς που γεννήθηκε, όταν άκουσε ο Ηρώδης ότι γεννήθηκε κάποιος νέος βασιλιάς, εκάλεσε τους αρχηρείς και γραμματείς και τους ρώτησε να μάθει πού σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Χριστός γεννάται. Και αυτοί του είπαν «Εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, ούτω γαριέγραπτε δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη, εν της ηγημώσιν Ιούδα, εξού γαρεξελεύστε ηγούμενος, ως της ποιμανή το λαόμο των Ισραήλ». Ο προφήτης Οσιέ στο 11ο κεφάλαιο 1ο στίχο προφητεύει εκεί την φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο και ότι από την Αίγυπτο ο Θεός εκάλεσε τον αιών του. «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον αιών μου». Και αυτή την προφητεία την γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 2ο κεφάλαιο 15 στίχο. Μετά που ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο λέγει «Κι είναι εκεί έως της τελευταίης ηρώδου ή να πληρωθεί το ρυθένι που του Κυρίου δε του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον αιών μου». Και τέλος,
ο προφήτης Ιερεμίας, το 38 κεφάλαιο, 15 στίχο, προφητεύει εκεί την σφαγή που έκανε ο Ηρώδης στα μικρά παιδιά από 2 χρόνια και κάτω στη Βηθλέμ και στα περιχωρά της. Φωνή εν αραμαϊκού στη θρήνος και κραθμός και ο δερμός πολλής, Ραχήλ, καλέωσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακριθήνε ότι ούκ εσύν. Και αυτή την προφητεία πάλι τη γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 2 κεφάλαιο, στίχη 16-18. Τότε Ηρώδης ειδών όταν επέχθη υπό τον μάγον, εθυμώθη Λίαν και αποστήλασαν ήλε πάντα στους πέδας τους εμβεθεέμ και εμπάσε τις ορίες αυτής από δε τους και κατωτέρω κατά τον χρόνο ονικρύβωσε παρά τον μάγον. Τότε πληρώθη το ερεθέν υπό Ερεμίου του προφήτου λέγοντος, φωνή εν αραμαϊκού στη θρήνος και κλαδμός και ο δερμός πολλής, Ραχήλ, κλαίωσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήν ότι ούκ εσύν. Όλες αυτές οι προφητείες που ανέφερα, αγαπητοί Απόστολε, και άλλες που αναφέρει η Παλιά Διαθήκη, είχαν προφητεύσει οι προφήτε πολλούς αιώνας προ Χριστού, ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού, θα έρθει εδώ στη γη ως άνθρωπος και ο σκοπός του που θα έρθει εδώ στη γη ο Χριστός δεν ήταν άλλο παρά μόνο να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο ίδιος ο Χριστός το λέγει. Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός. Και όταν ο Χριστός έκανε συναστροφή με τους τελώνας και αμαρτωλούς, εμουρμούριζαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και έλεγε στους μαθητάς του, «Διατί ο διδασκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς?» Όταν τους άκουγε ο Χριστός τους έλεγε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε να διαβάσετε στον προφήτη Οσιέ που λέγει, «Αγάπη θέλω και όχι θυσία, έτσι κι εγώ ήρθα στον κόσμο όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς». Αυτός ήταν ο σκοπός του Χριστού που από Θεός έγινε άνθρωπος να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν απομένει παρά να ευχηθούμε σε εσάς αγαπητοί τηλεθεατές ευλογημένα Χριστούγεννα. Χαίρετε.